1-2, 1-2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, καθυστερημένα, αντί στις 6 στις 7, αφού καταφέραμε και ξεπεράσαμε κάποια τεχνικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν εδώ κατά το άνοιγμα για την αρχή της εκπομπής. Είμαι ο Δημήτρης Νικολούλιας, στις ιστορικές διαδρομές, άλλη μία Τρίτη, σήμερα 22 Νοεμβρίου του 2016, και επανέρχομαι στη συνέχεια των παιδικών μου χρόνων παραμυθιών από τα παραμύθια των αδερφών Γκριμ. Είναι το βιβλίο της παιδικής μου ηλικίας, το οποίο περιέχει μέσα 47 παραμύθια των αδερφών Γκριμ. Έχουμε διαβάσει κατά σειρά τα 20 πρώτα, τα οποία ήταν οι 12 βασιλοπούλες που χόρευαν, το χρυσό πουλί, τα τρία παιδιά της τύχης, ο βασιλιάς με το μητερό πηγούνι, η αρκούδα και ο τρυποφράχτης, το ποντίκι, το πουλί και το λουκάνικο, ο λύκος και τα 7 κατσικάκια, ο νάνος που έγινε γίγαντας, η πιστή κόρη και ο Ρολάνδος, η βασιλοπούλα που έβοσκε χήνες, η γάτα και ο ποντικός, το άσπρο φίδι, ο παράξενος βάτραχος, το όμορφο γαρίφαλο, ο μαγεμένος πύργος, το άγριο τριαντάφυλλο, η έξι κύκνη, ο ψαράς και η γυναίκα του, ο ξυλοπόδαρος, η ηλιαχτίδα. Και σήμερα συνεχίζουμε με τον νέο τίτλο μας, όπως πάνε τα παραμύθια στη σειρά, ο Καλόκαρδος Κυνηγός. Για να περάσουμε λοιπόν στον Καλόκαρδο Κυνηγό. Ο Καλόκαρδος Κυνηγός. Πάντα χαρούμενος και ανοιχτόκαρδος ήταν ο νέος κυνηγός. Πήγαινε στο δάσος κάθε μέρα να κυνηγήσει και πάντοτε ήταν όλο κέφι και αισιοδοξία. Συχνά σιγοτραγουδούσε ή σφύριζε κάποιο ευχάριστο τραγούδι όπως περπατούσε κάτω από τα φουντωτά δέντρα. Μια μέρα, εκεί που κυνηγούσε μέσα στο δάσος, παρουσιάστηκε ξαφνικά μπροστά του μια ζαρωμένη γριούλα και του είπε: «Καλημέρα σου, παλικάρι μου. Είσαι πάντα χαρούμενος και ευτυχισμένος, ενώ εγώ είμαι δυστυχισμένη και πεινάω. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Ο κυνηγός λυπήθηκε τη φτωχιά γριούλα, έβαλε το χέρι στην τσέπη του και της έδωσε τα μισά λεφτά από όσα είχε. Της έδωσε έπειτα και το μισό ψωμί και το μισό τυρί που είχε μαζί του. Ύστερα θέλησε να συνεχίσει το δρόμο του, μα η γριούλα τον κράτησε και του είπε: «Στάσου, παλικάρι μου, θα σου κάνω κι εγώ ένα δώρο, γιατί βλέπω πως έχεις καλή καρδιά. Προχώρησε λίγο και θα συναντήσει ένα ψηλό φουντωτό δέντρο. Στο δέντρο αυτό κάθονται 9 πουλιά. Στα νύχια τους κρατούν έναν μανδύα και μαλώνουν. Ποιο θα τον πάρει?» Σημάδεψε με το όπλο σου και ρίξε μία ντουφεκιά στη μέση στα 9 πουλιά. «Θα αφήσουν τον μανδύα να πέσει κάτω και θα πετάξουν τρομαγμένα μακριά. Μόνο το ένα από αυτά θα πέσει κάτω νεκρό. Πάρε τότε μαζί σου το μανδύα. Έχει μαγική δύναμη. Άμα τον ρίξεις στους ώμους σου, θα σε πάει όπου του είπεις. Θα εκπληρωθεί αμέσως η επιθυμία σου. Βγάλε επίσης το κόκκινο μικρό φτερό από την ουρά του σκοτωμένου πουλιού και φύλαξε το καλά. Θα δεις πως κάθε πρωί θα βρίσκεις 5 χρυσά φλουριά κάτω από το μαξιλάρι σου όταν θα ξυπνάς». Ο κυνηγός ευχαρίστησε την καλή γριούλα και προχώρησε. Δεν είχε κάνει ούτε 100 βήματα περίπου και συνάντησε το ψηλό φουντωτό δέντρο. Άκουσε ψηλά στα κλαδιά του φτερουγίσματα και θόρυβο.
σήκωσε τα μάτια του και κοίταξε. Και τότε είδε ένα μικρό κοπάδι πουλιά που καταξέσχιζαν ένα μανδύα με τα νύχια τους. Τον τραβούσαν πότε από εδώ και πότε από εκεί, σαν να ήθελε το καθένα να τον πάρει για λογαριασμό του. «Παράξενο, μα την αλήθεια», είπε ο κυνηγός. «Απαράλλαχτα, όπως μου τα είπε η γριούλα». Σήκωσε το όπλο, το ακούμπησε στον ώμο του, σημάδεψε και πυροβόλησε στη μέση στο κοπάδι με τα πουλιά. Ευθύς είδε πολλά φτερά να σκορπίζονται στον αιέρα. Τα πουλιά πέταξαν μακριά με πολύ πολύ θόρυβο, όλα εκτός από ένα που έπεσε κάτω νεκρό, και ο μανδύας βρέθηκε μπροστά στα πόδια του. Ο κυνηγός έκανε όπως του είπε η γριούλα. Έψαξε, βρήκε την ουρά του πουλιού και το μικρό κόκκινο φτερό, το έκρυψε καλά στη ζώνη του, πήρε και το μανδύα από κάτω και έφυγε. Το άλλο πρωί, όταν ξύπνησε, θυμήθηκε τα λόγια της γριούλας. Σήκωσε το μαξιλάρι του και πραγματικά βρήκε 5 χρυσά νομίσματα, όπως του είχε πει η γριούλα. Το άλλο πρωί βρήκε άλλα 5, και κάθε πρωί από τότε έβρισκε από 5 φλουριά όταν ξυπνούσε. Σιγά σιγά μάζεψε ένα σωρό χρυσά φλουριά και τότε σκέφτηκε: «Τι κερδίζω που έχω όλον αυτόν τον θησαυρό, αφού μένω πάντα εδώ στο σπίτι μου? Θα ταξιδέψω παντού για να γνωρίσω τον κόσμο». Ζήτησε λοιπόν την άδεια από τους γονείς του, κρέμασε το όπλο στον ώμο του και ξεκίνησε. Μια μέρα έτυχε να βρεθεί μέσα σε ένα πυκνό δάσος, και όταν βγήκε από το δάσος είδε στην ανοιχτή κοιλάδα έναν ωραίο πύργο. Σε ένα από τα παράθυρα του πύργου ξεχώρισε μια ηλικιωμένη γυναίκα που κοίταζε προς το μέρος του. Πλάι της στεκόταν μια ωραία κόρη με ξανθά μαλλιά. Η ηλικιωμένη γυναίκα ήταν μάγισσα και μόλις είδε από μακριά τον νεαρό κυνηγό, είπε στην κόρη: «Βλέπεις αυτόν που έρχεται? Έχει έναν θησαυρό ανεκτίμητο επάνω του. Πρέπει να προσπαθήσουμε να του τον πάρουμε, αγαπημένη μου». Είχε στην κατοχή του ένα μικρό κόκκινο φτερό και με την μαγική δύναμη αυτού του φτερού βρίσκει κάθε πρωί 5 χρυσά φλουριά κάτω από το μαξιλάρι του. Της διηγήθηκε έπειτα με ποιον τρόπο ο νέος είχε αποκτήσει τη δύναμη αυτή και προσέθεσε στο τέλος: «Αν δεν του πάρουμε το μικρό κόκκινο φτερό, εγώ δεν θα τα βγάλω πέρα». Όταν ο κυνηγός πλησίασε περισσότερο, είδε την κόρη και είπε μέσα του: «Τόσον καιρό τώρα πλανιέμαι σε μακρινούς τόπους και είμαι πολύ κουρασμένος. Θα πάω σε αυτόν τον πύργο και θα παρακαλέσω να με φιλοξενήσουν. Έχω άλλωστε πολλά χρήματα». Πήγε λοιπόν στον πύργο, τον δέχτηκαν εγκάρδια και του είπαν με μεγάλη χαρά ότι θα τον φιλοξενούσαν. Τον περιποιήθηκαν πολύ. Κάθε μέρα εκδρομές και διασκεδάσεις. Ο νεαρός κυνηγός ήταν καταμαγεμένος. Πέρασε λίγος καιρός και μια μέρα είπε η μάγισσα στην κόρη: «Ήρθε η ώρα να του πάρουμε το μικρό κόκκινο φτερό. Θα νομίζει πως το έχασε και ούτε που θα το αποζητήσει». Ετοίμασαν λοιπόν κρυφά ένα μαγικό ποτό και όταν ήταν έτοιμο του το έβαλαν μέσα στο κύπελο. Η κόρη το πήγε στο νέο και του είπε: «Έλα, έλα καλέ μου, πιέστο στην υγειά μου». Εκείνος πήρε ανύποπτα το κύπελο και ήπιε το περιεχόμενό του. Ευθύς ένιωσε μεγάλο βάρος στα μάτια του και σαλισμένος έγειρε το κεφάλι του. Την ίδια στιγμή λύθηκε και η ζώνη του. Ξέφυγε το μικρό κόκκινο φτερό και έπεσε χάμω. Η κόρη έσκυψε, το πήρε
και έφυγε. Από τη στιγμή εκείνη, ο νεαρός κυνηγός δεν ξαναβρήκε χρυσά φλουριά κάτω από το μαξιλάρι του. Τώρα τα χρυσά νομίσματα ήταν πάντα κάτω από το μαξιλάρι της κόρης και κάθε πρωί έτρεχε η μάγισσα και τα έπαιρνε. Μα ο νεαρός κυνηγός περνούσε πολύ καλά και ήταν πολύ ευχαριστημένος. Δεν χαλούσε την καρδιά του για τίποτα. Ύστερα από λίγες μέρες η μάγισσα είπε: «Πήραμε το μικρό κόκκινο φτερό, μα πρέπει να αποκτήσουμε και τον μαγικό μανδύα». «Ας του τον αφήσουμε», παρακάλεσε η κόρη, «αφού του πήραμε το κόκκινο φτερό που τον έκανε πλούσιο». Η γριά μάγισσα όμως θύμωσε πολύ και είπε: «Ένας τέτοιος μανδύας είναι σπάνιος και ανεκτήμητος θησαυρός. Νομίζεις πως μπορούμε να τον βρούμε εύκολα? Πρέπει να τον πάρουμε και θα τον πάρουμε». Η κόρη αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να κάνει ό,τι τη συμβούλευσε η μάγισσα. Ύστερα από λίγο συναντήθηκε με τον νέο. Πήγε στο παράθυρο και στάθηκε εκεί ακίνητη. Κοίταξε πικραμένη τα ψηλά βουνά που φαίνονταν πέρα μακριά και ο κυνηγός τη ρώτησε: «Γιατί είσαι τόσο πικραμένη? Τι σε βασανίζει? Μίλησέ μου». «Αλίμονο», το απάντησε. «Εκεί, πέρα, σε αυτά τα βουνά, υπάρχουν τα ωραιότερα πολύτιμα πετράδια, διαμάντια, ζαφύρια, ρουμπίνια και σμαράγδια. Κάθε φορά που το συλλογίζομαι, σφίγγεται η καρδιά μου. Μα πώς μπορεί να πάει κανείς εκεί πάνω? Μόνο τα πουλιά που πετούν θα μπορούσαν να ανέβουν εκεί ψηλά. Ανθρώπου πόδι, αδύνατο να πατήσει τις κορφές αυτές». «Αυτό είναι μόνο. Γι' αυτό στενοχωριέσαι», της είπε ο ανοιχτόκαρδος νέος. «Έχω τη δύναμη να πάμε όπου θέλεις». Την πήρε αμέσως κάτω από το μανδύα του και όσο να κλείσουν τα μάτια τους, βρέθηκαν σε μία από τις κορφές των βουνών. Τριγύρω τα πολύτιμα πετράδια ακτινοβολούσαν όπως έπεφτε ο ήλιος επάνω τους. Οι καρδιές των δυο νέων γέμισαν χαρά μπροστά σε αυτό το θέαμα. Μέσα σε λίγα λεπτά είχαν μαζέψει μερικά από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα ρουμπίνια, διαμάντια και σμαράγδια. Στο μεταξύ ο κυνηγός ένιωσε μία παράξενη κούραση. Του είχε δώσει η μάγισσα πριν φύγουνε να πιει ένα τσάι από χόρτα που ναρκώνουν και φέρνουν βαρύ ύπνο. Καθώς τα μάτια του έκλειναν, ο νέος είπε στην κόρη: «Ας καθίσουμε λίγο να ξεκουραστούμε. Είμαι τόσο κουρασμένος που δεν μπορώ πια να σταθώ στα πόδια μου». Κάθισαν λοιπόν εκεί και εκείνος έγειρε, ξάπλωσε και αποκοιμήθηκε. Μόλις τον πήρε ο ύπνος, η κόρη, όπως της είχε παραγγείλει η μάγισσα, έβγαλε με προσοχή τον μανδύα από τον ώμο του και τον έριξε πάνω της. Ύστερα ξεφορτώθηκε τις πολύτιμες πέτρες και σε ένα λεπτό βρέθηκε στο σπίτι της. Αφού κοιμήθηκε αρκετά, ο νέος κυνηγός ξύπνησε και είδε πως είχε μείνει μόνος του επάνω στην κορφή του άγριου βουνού. «Θεέ μου, τι κακία υπάρχει στον κόσμο», φώναξε καθώς κάθισε σε μία πέτρα απογοητευμένος. Δεν πέρασε πολλή ώρα και είδε τρεις θεόρατους γίγαντες να πλησιάζουν με μεγάλα βήματα. Τα βουνά εκείνα ήταν χτήμα τους και συχνά έκαναν εδώ τον περίπατό τους. Ο νεαρός κυνηγός μόλις τους είδε ξάπλωσε και έκανε πως κοιμάται.
Καθώς οι γίγαντες περνούσαν κοντά του και τον είδαν ξαπλωμένο, είπε ο ένας τους: «Τι είναι πάλι αυτό το σκουλίκι;» Ο δεύτερος γίγαντας είπε: «Πάτησέ το». Ο τρίτος δεν συμφώνησε. «Ωχ, δεν αξίζει τον κόπο, αφήστε το ήσυχο. Δεν μπορεί να ζήσει εδώ, θα ψοφήσει. Και αν σκαρφαλώσει ψηλότερα, θα χαμηλώσει τα σύννεφα και θα τον πάρουν». Προχώρησαν λοιπόν χωρίς να τον πειράξουν. Μόλις απομακρύνθηκαν, ο κυνηγός που τα είχε ακούσει όλα αυτά που είπαν, σηκώθηκε και σιγά σιγά σκαρφάλωσε στην πιο ψηλή κορφή του βουνού. Κάθισε εκεί κάμποση ώρα, ώσπου ένα σύννεφο πέρασε από πάνω του και τον πήρε μαζί του. Στην αρχή νόμιζε πως πετούσε. Σε λίγο όμως ένιωσε να τον κατεβάζουν και να τον ακουμπούν μαλακά σε ένα απαλό στρώμα. Άνοιξε τα μάτια του και είδε πως βρισκόταν ξαπλωμένος επάνω σε καταπράσινα χόρτα μέσα σε έναν απέραντο κήπο. Κοίταξε γύρω του για να καταλάβει που βρίσκεται. Πεινούσε πολύ. «Ας είχα κάτι να φάω», είπε. «Πεινώ τόσο πολύ και ποιος ξέρει πώς θα καταφέρω να βγω από εδώ μέσα. Δεν βλέπω ούτε μήλα, ούτε αχλάδια, ούτε κανένα άλλο φρούτο. Όλο χόρτα και τίποτα άλλο. Μα τι να κάνω; Θα φάω κανένα χόρτο για να ξεγελάσω την πείνα μου». Έκοψε λοιπόν μερικά τρυφερά φυλλαράκια και άρχισε να τα τρώει. Μα μόλις κατάπιε την πρώτη μπουκιά, ένιωσε να μεταμορφώνεται. Είδε να ξεφυτρώνουν 4 μεγάλα πόδια. Το κεφάλι του έγινε στενόμακρο. Τα αυτιά του μεγάλωσαν πολύ. «Πω πω, με φρίκι», είδε πως είχε γίνει γάιδαρος. Καθώς όμως εξακολουθούσε να πεινάει ο άμυρος και τα χόρτα τώρα του φαίνονταν λαχταριστά, συνέχισε να τρώει λέμαργα. Στο μεταξύ, τρώγοντας, προχωρούσε μέσα στον κήπο. Είδε λίγο παραπέρα κάτι ψηλά χόρτα που έμοιαζαν με φύλλα από αγκινάρες. Έτρεξε και ρίχτηκε με τα μούτρα. Μόλις όμως κατάπιε την πρώτη μπουκιά, ένιωσε μέσα του καινούρια αλλαγή. Λίγο-λίγο ξανά γίνε άνθρωπος. Χορτάτος τώρα και ήσυχος, ξάπλωσε στα απαλά χόρτα και κοιμήθηκε. Όταν το άλλο πρωί ξύπνησε, έκοψε λίγο από τα γαϊδρόχορτα και λίγο από τα άλλα που έμοιαζαν με αγκιναρόφυλλα. «Με αυτά θα πάρω ό,τι μου ανήκει και θα τιμωρήσω τη μάγισσα και την κόρη της». Έβαλε τα χόρτα μέσα στο σακίδιό του, άνοιξε την πόρτα του κήπου, βγήκε και ξεκίνησε να πάει να βρει τον πύργο της μάγισσας. Περιπλανήθηκε κάμποσες μέρες. Επιτέλους είδε από μακριά τον πύργο. Στάθηκε, έβαψε το πρόσωπό του και μεταμφιέστηκε έτσι που ούτε η ίδια η μητέρα του δεν θα μπορούσε να τον γνωρίσει. Ύστερα πλησίασε και χτύπησε την πόρτα. Ήρθε να το ανοίξει η ίδια η μάγισσα. «Είμαι πολύ κουρασμένος», της είπε, «και μου είναι αδύνατο να προχωρήσω». Η μάγισσα τον ρώτησε αμέσως: «Ποιος είσαι, άνθρωπέ μου, και τι ζητάς;» Εκείνος απάντησε: «Είμαι άνθρωπος του βασιλιά. Με έστειλε ο βασιλιάς να βρω τα πιο σπάνια χόρτα που υπάρχουν κάτω από τον ήλιο. Είναι θαυματουργά και πολύ νόστιμα. Στάθηκα τυχερός που τα βρήκα. Έκοψα αρκετά και τώρα γυρίζω στο παλάτι. Ο βασιλιάς μου βιάζεται πολύ να φάει από τα χόρτα αυτά. Όποιος φάει θεριεύει και μπορεί να νικήσει και το πιο δυνατό γίγαντα. Μα κάνει τόσο ζέστη που φοβάμαι πως τα τρυφερά χόρτα θα μαραθούν
και δεν θα μπορέσω να τα πάω φρέσκα στο βασιλιά. Γι' αυτό σας ζητώ να με αφήσετε να κοιμηθώ στον πύργο και ξεκούραστος πρωί-πρωί να φύγω». Όταν η γριά η μάγισσα άκουσε να της μιλάει για τα θαυματουργά χόρτα, ένιωσε μεγάλη επιθυμία να φάει και αυτή και του είπε: «Καλέ μου άνθρωπε, θα μου δώσεις και εμένα να φάω?» «Με μεγάλη μου χαρά», απάντησε ο κυνηγός. «Έχω μαζί μου 2 ειδών χόρτα. Θα σου δώσω πρώτα από το ένα μερικά φύλλα». Και χωρίς να χάσει καιρό, άνοιξε το σακίδιό του και της έδωσε μερικά φύλλα από το γαϊδουρόχορτο. Η μάγισσα δεν υποπτεύθηκε τίποτα. Ήταν τόση η λαχτάρα της που πήρε τα φύλλα και τα πήγε στην κουζίνα να ετοιμάσει τη σαλάτα μόνη της. Καθώς λοιπόν την ετοίμαζε, δεν άνθεξε περισσότερο, πήρε μερικά από τα φύλλα και τα έβαλε στο στόμα της. Μα μόλις κατάπιε την πρώτη μπουκιά, άλλαξε η ανθρώπινη μορφή της και άρχισε να τρέχει με τα 4 και να κλωτσάει. Είχε γίνει ένας μεγάλος, τρανός γάιδαρος. Στο μεταξύ μπήκε στην κουζίνα η υπηρέτρια, είδε έτοιμη τη σαλάτα και την πήρε να την πάει στο τραπέζι. Μα στο δρόμο της της ήρθε η όρεξη να τη δοκιμάσει, όπως έκανε πάντα, και έφαγε 2-3 φύλλα. Την ίδια στιγμή η υπηρέτρια έγινε γαϊδουράκος και έτρεξε στην αυλή να κάνει συντροφιά στη γριά μάγισσα. Το πιάτο με τη σαλάτα έπεσε κάτω. Στην τραπεζαρία ο άνθρωπος του βασιλιά, ο κυνηγός δηλαδή, καθόταν με την όμορφη κόρη και όσο αργούσαν να φέρουν τη σαλάτα, ανυπομονούσε. Ήθελε και αυτή φυσικά να μην χάσει την ευκαιρία να φάει από τα θαυματουργά αυτά χόρτα για να θεριέψει η δύναμή της. «Δεν μπορώ να καταλάβω», είπε σε μια στιγμή, «τι έγινε επιτέλους και δεν έρχεται αυτή η σαλάτα». Ο κυνηγός κάτι κατάλαβε και είπε στην κόρη: «Θα πάω στην κουζίνα να δω τι γίνεται». Μόλις κατέβηκε κάτω, είδε τους 2 γαϊδάρους να τρέχουν στην αυλή και την σαλάτα σκορπισμένη κάτω. «Περίφημα», είπε. Οι 2 έγιναν εκείνο που έπρεπε. Ευχαριστημένος από το κωμικοτραγικό θέαμα, μάζεψε τη σαλάτα από κάτω, την έβαλε σε ένα πιάτο και την έφερε στην τραπεζαρία. Στιτός και κορδωμένος, είπε: «Σου έφερα μόνος μου την πολύτιμη σαλάτα». Η υπηρέτρια είχε άλλη δουλειά και δεν ήθελε να περιμένεις περισσότερο. Η κόρη έβαλε με λαχτάρα μερικά φύλλα στο στόμα της, μα με την πρώτη μπουκιά μεταμορφώθηκε και αυτή. Έγινε ένα χαριτωμένο πουλαράκι και έτρεξε και αυτή στην αυλή. Ο κυνηγός έπλυνε τώρα το πρόσωπό του, έβγαλε τα χωριάτικα ρούχα που φορούσε για να τον αναγνωρίσουν οι μεταμορφωμένες γυναίκες και κατέβηκε στην αυλή. «Τώρα θα πληρώσετε για την κακία σας», τους είπε. Έδεσε και τις 3 σε ένα χοντρό σκηνή και τις τραβούσε όσο του έφτασε σε έναν μήλο. Χτύπησε το παράθυρο και ο μήλωνας έβγαλε το κεφάλι του έξω και ρώτησε τον κυνηγό τι ήθελε. «Έχω μαζί μου 3 ιδιότροπα και κακά γαϊδούρια», είπε, «και θέλω να τα στρώσω. Αν δεχθείς να κρατήσεις και να τρέφεις και να μεταχειρίζεσαι όπως θα σου πω εγώ, θα σου πληρώσω όσα μου ζητήσεις». «Και γιατί όχι», είπε ο μήλωνας. «Τι θέλεις να κάνω? Πες μου τι θες να κάνω και εγώ θα τους κόψω τις ιδιοτροπίες τους». Ο κυνηγός είπε πως ήθελε να δίνει γερό ξύλο 3 φορές τη μέρα στον τρανό γάιδαρο, τη μάγισσα, και φαγητό μόνο μια φορά. Στον άλλο
το νέο γάιδαρο, την υπηρέτρια δηλαδή, να δίνεις ξύλο μια φορά τη μέρα και φαγητό τρεις φορές. Στο μικρό, το όμορφο πουλαράκι, την όμορφη κόρη, να δίνει τρεις φορές τη μέρα φαγητό και ποτέ ξύλο. Δεν θέλησε ο νέος κυνηγός να τιμωρήσει την κόρη τόσο σκληρά όσο την κακή μάγισσα. Ύστερα γύρισε στον πύργο. Ήθελε να βρει το μαγικό μανδύα και το μικρό κόκκινο φτερό. Λίγες μέρες αργότερα ήρθε ο Μιλωνάς και του είπε πως ο τρανός ο γάιδαρος θα έπρεπε να τρώει ξύλο τρεις φορές την ημέρα και μία φορά φαγητό. Αυτός λέει πάει, πέθανε. Οι άλλοι δύο, πρόσθεσε, που πρέπει να τρώνε τρεις φορές τη μέρα φαγητό, δεν πέθαναν, μα λιώνουν σιγά σιγά και δεν θα βαστάξουν και πολύ ακόμα. Ο καλόκαρδος κυνηγός ταράχτηκε πολύ άμα άκουσε τα νέα που του έφερε ο Μιλωνάς. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά και βαριά λύπη ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό του. Πλήρωσε τον Μιλωνά και του είπε να φέρει τους δύο γαϊδάρους στον πύργο. Όταν τους έφερε, τους έδωσε και έφαγαν από το άλλο χόρτο και έτσι ξαναπήραν την ανθρώπινη μορφή τους. Η όμορφη κόρη γονάτισε μετανιωμένη μπροστά στον κυνηγό και με δάκρυα στα μάτια του είπε: «Ω, συγχώρεσέ με για το μεγάλο κακό που σου έκανα. Η μητέρα μου με ανάγκασε. Συγχώρεσέ με και πάρε με σκλάβα σου. Ο μανδύας σου και η μαγική δύναμη που έχει είναι αυτός που είναι κρεμασμένος μες στην ντουλάπα και θα σου δώσω πίσω και το μικρό κόκκινο φτερό». Και ο καλόκαρδος κυνηγός της απάντησε: «Μπορείς να τα κρατήσεις αν θέλεις. Για μένα είναι το ίδιο, γιατί σκοπεύω να σε κάνω γυναίκα μου». Ύστερα από λίγο γιόρτασαν το γάμο τους και από τότε έζησαν ευτυχισμένοι. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα περάσουμε σε ένα άλλο πασίγνωστο παραμύθι των αδερφών Γκριμ, που δεν είναι άλλο από το γνωστό «Οι τέσσερις μουσικοί της Βρέμης». Σε λιγάκι.
Και προχωράμε στο επόμενο παραμύθι, που όπως είπαμε πιο πριν, δεν είναι άλλο από το πασίγνωστο «Οι τέσσερις μουσικοί της Βρέμης». Κάποτε άνθρωπος είχε ένα γαϊδουράκο πολύ εργατικό. Χρόνια ολόκληρα το υπομονητικό ζώο κουβαλούσε βαριά σακιά γεμάτα σιχτάρι και τα πήγαινε στο μήλο χωρίς να κουράζεται. Ήρθε όμως ο καιρός που η δύναμή του άρχισε να του φεύγει και ο φτωχός γάιδαρος ήταν πια άχρηστος. Γι' αυτό το αφεντικό του συλλογιζόταν με ποιο τρόπο να τον ξεφορτωθεί. Μα ο έξυπνος ο γαϊδουράκος μυρίστηκε πως κάποιο κακό τον απειλούσε. Έτσι λοιπόν έφυγε κρυφά και πήρε το δρόμο για τη Βρέμη. Σκέφτηκε πως στη μεγάλη αυτή πόλη θα μπορούσε να γίνει μουσικός. 10 μέρες περπατούσε χωρίς να του τυχαίνει τίποτα. Την 11η ημέρα συνάντησε ξαπλωμένο κάτω από ένα δέντρο δίπλα στο δρόμο ένα κυνηγητικό σκύλο. Φαινόταν πολύ κουρασμένος. Δεν μπορούσε να ανασάνει από το λαχάνιασμα. Νόμιζε κανείς πως είχε τρέξει σε αγώνα δρόμου. «Μπα, γιατί είσαι έτσι λαχανιασμένος, κύρ Γκρινιάρη?» τον ρώτησε ο γάιδαρος. «Γιατί είμαι γέρος», απάντησε ο σκύλος, «και κάθε μέρα αισθάνομαι και μεγαλύτερη αδυναμία. Δεν μπορώ πια να τρέξω ούτε με τα άλλα σκυλιά και όταν βγαίνουμε για κυνήγι το αφεντικό μου είναι δυσαρεστημένο». «Και όπως κατάλαβα, θέλει να με ξεκάνει. Έφυγα κι εγώ, μα τώρα πώς θα βγάζω το ψωμί μου, πώς θα ζήσω?» «Ξέρεις κάτι?» του είπε ο γάιδαρος. «Πηγαίνω στη Βρέμη, όπου λογαριάζω να γίνω μουσικός. Έλα μαζί μου, έλα να συνεταιριστούμε. Εγώ θα παίζω λαγούτο και εσύ θα χτυπάς το ταμπούρλο». Ο σκύλος συμφώνησε και έτσι προχώρησαν μαζί στο δρόμο για τη Βρέμη. Ύστερα από λίγο βρήκαν ένα γάτο. Ο γάτος καθόταν στο δρόμο συλλογισμένος. Τους κοίταξε με τέτοια μούτρα που θα έλεγε κανείς που του είχαν χύσει επάνω του ένα δοχείο παγωμένο νερό. «Τι σου συμβαίνει βρε μουστακαλίκι, είσαι έτσι θυμωμένος?» ρώτησε το γάτο ο γάιδαρος. «Ποιος μπορεί να έχει κέφι όταν πεθαίνει της πείνας?» είπε ο γάτος. «Τα χρόνια πέρασαν και τα δόντια μου πάνε πια. Δεν είναι ούτε μητερά ούτε ακονισμένα. Τώρα έχω 1000 φορές καλύτερα να κάθομαι στη σόμπα και να ρουθουνίζω αντί να τριγυρνάω εδώ γύρω γύρω και να κυνηγάω ποντικούς. Ίσα ίσα γι' αυτόν τον λόγο η κυρά μου θέλησε να με πνίξει. Χάθηκα λοιπόν κι εγώ από τα μάτια της. Μα τώρα πώς θα τα καταφέρω τώρα?» «Έλα μαζί μας στη Βρέμη», του είπε ο γάιδαρος. «Θα μας βοηθήσεις πολύ στις σερενάτες που θα κάνεις και θα γίνεις κι εσύ μουσικός». Η γάτα δέχτηκε την πρόταση και συνέχισαν την πορεία τους μαζί και οι τρεις. Σε λίγο, καθώς περνούσαν μπροστά από ένα εξοχικό σπιτάκι, είδαν ένα κόκορα ανεβασμένο στα κάγκελα να φωνάζει με όλη του τη δύναμη. «Κοκορίζεις τόσο δυνατά που μας τρυπάς το μυαλό», του είπε ο γαίδαρος. «Τι έπαθες και κάνεις έτσι?» «Μήπως δεν κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει? Εγώ δεν είμαι που προφήτευσα πως στη γιορτή του Ευαγγελισμού ο καιρός θα ήταν θαυμάσιος? Εγώ δεν ειδοποίησα για τον καιρό την μεγάλη κυρία μας, την Παρθένα Μαρία, όταν ήθελε να πλύνει τα φορεματάκια του Χριστούλη και να τα στεγνώσει? Μα
Τι σημασία έχουν όλα αυτά πια? Αύριο είναι Κυριακή. Θα έχουμε επισκέπτες στο σπίτι. Και η κυρά μου, που δεν με λυπάται καθόλου, έδωσε διαταγή στη μαγείρισα να με κάνει σούπα. Απόψε λοιπόν θα μου στρίψουν το λαιμό. Και εγώ γι' αυτό κράζομαι όλη μου τη δύναμη για να φωνάξω σε όλο τον κόσμο πόσο άδικη είναι αυτή η κυρά. «Έλα μαζί μας, κοκκίνο σκούφι», του είπε ο γάιδαρος. «Πάμε στη Φρέμη και εκεί θα κάνεις την τύχη σου. Έχεις ωραία φωνή και θα κάνουμε και τη χοροδία μας με τη βοήθειά σου να είναι πιο πολύτιμη». Ο κόκορας πίστηκε εύκολα και έτσι οι τέσσερις μαζί ξεκίνησαν. Δεν μπορούσαν φυσικά να φτάσουν στην πόλη σε μια μέρα, γιατί ήταν πολύ μακριά. Κατά το βράδυ έφτασαν σε ένα δάσος. Εκεί αποφάσισαν να περάσουν τη νύχτα τους. Ο γάιδαρος και ο σκύλος κοιμήθηκαν στη ρίζα ενός μεγάλου δέντρου. Ο γάτος και ο πετεινός τακτοποιήθηκαν επάνω στους κλόνους του δέντρου. Ο κόκορας φρόντισε όμως να εγκατασταθεί ψηλότερα, πάνω στην κορφή. Εκεί ήταν πιο ασφαλισμένος. Πριν να κοιμηθεί, έριξε από εκεί ψηλά μια ματιά γύρω-γύρω προς όλες τις διευθύνσεις. Ξαφνικά, του φάνηκε πως είδε εκεί πέρα-πέρα στο βάθος ένα φως. Φώναξε λοιπόν στους συντρόφους του πως θα έπρεπε κάπου εκεί να βρίσκεται ένα σπίτι, γιατί είδε φως. «Ευχάριστο», είπε ο γάιδαρος. «Προτείνω να πάμε να βρούμε το σπίτι αυτό, γιατί εδώ είναι πολύ αφιλόξενο το μέρος». Ο σκύλος σκέφτηκε πως λίγα κόκαλα δεν θα ήταν κι άσχημα. Με λίγη καλή τύχη, ίσως και λίγο κρέας. Γι' αυτό συμφώνησε με το γάιδαρο. Συμφώνησε και η γάτα και ο κόκορας. Ξεκίνησαν λοιπόν και τράβηξαν. Όσο προχωρούσαν, το φως όλο και μεγάλωνε και όταν πλησίασαν, βρέθηκαν εμπρός σε ένα κατάφωτο σπίτι. Ήταν καταφύγιο ληστών. Ο γάιδαρος, ψηλότερος από όλους, πλησίασε στο παράθυρο και κοίταξε μέσα. «Τι βλέπεις, βρε γερομπούφο?» φώναξε ο κόκαρας. «Τι βλέπω?» απάντησε ο γάιδαρος. «Βλέπω ένα τραπέζι γεμάτο θαυμάσια φαγητά και κρασιά και τους 8 ληστές να κάθονται γύρω-γύρω και να γλεντούν». «Να, ένα τέτοιο σπιτάκι χρειάζεται και σε μας», είπε ο κόκορας. «Βέβαια», απάντησε ο γάιδαρος. Οι τέσσερις φίλοι λοιπόν κάναν συμβούλιο για να βρουν με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να διώξουν τους κλέφτες. Επιτέλους κατέληξαν σε ένα σχέδιο σπουδαίο. Ο γάιδαρος θα στεκόταν μπροστά στο παράθυρο και με τα μπροστινά του πόδια ακουμπισμένα επάνω στο πεζούλι θα άφηνε το σκύλο να πηδήξει στην πλάτη του, η γάτα θα σκαρφάλωνε πάνω στο σκύλο και ο τελευταίος από αυτούς, ο κόκορας, θα πηδούσε και θα γατζωνόταν στο κεφάλι της γάτας. Όταν όλα έγιναν σύμφωνα με την απόφαση, δόθηκε το σύνθημα και άρχισαν όλοι μαζί τη μουσική, καθένας στο δικό του κομμάτι. Ο γάιδαρος γκάριζε, ο σκύλος γάβγιζε, η γάτα νιαούριζε και ο κόκορας έκραζε. Και την ίδια στιγμή όρμηξαν από το παράθυρο μέσα στο δωμάτιο. Τόση ήταν η ορμή τους που σύστηκε το σπίτι ολόκληρο. Τρομερός ήταν ο θόρυβος. Οι κλέφτες πετάχτηκαν όρθιοι. Τους φάνηκε πως ο ίδιος διάβολος έκανε επιδρομή και από το φόβο τους χάθηκαν μέσα στο δάσος. Τότε οι τέσσερις φίλοι μας κάθισαν στο τραπέζι και άρχισαν να τρώνε ό,τι τους άρεσε. Έτρωγαν σαν να ήταν νηστικοί βδομάδες ολόκληρες. Όταν κάποτε τελείωσαν, χαμήλωσαν το φως και ο καθένας τους κοίταξε να βρει το πιο κατάλληλο μέρος για να κοιμηθεί. Ο γάιδαρος ξάπλωσε σε ένα σωρό άχυρα, ο σκύλος πίσω από την πόρτα, ο γάτος δίπλα στο τζάκι κοντά στη ζέστη
εκεί που είχε και στάχτη. Και ο Κόκορας επάνω σε ένα ξύλινο δοκάρι της στέγης, και καθώς ήσαν και οι τέσσερις πολύ κουρασμένοι από το μεγάλο τους ταξίδι, βυθίστηκαν αμέσως στον ύπνο. Αφού πέρασαν τα μεσάνυχτα και οι κακούργοι είδαν από μακριά πως δεν υπήρχε πια φως και πως όλα φαίνονταν ήσυχα, αποφάσισαν να πλησιάσουν το σπίτι τους. Ο αρχηγός είπε: «Δεν θα έπρεπε να τρομοκρατηθούμε από έναν ανόητο θόρυβο», και πρόσταξε τον υπασπιστή του να πάει να ειδεί τι γίνεται στο σπίτι. Ο υπασπιστής πλησίασε προσεκτικά και άμα είδε να επικρατεί από όλη τη ησυχία στο σπίτι, μπήκε μέσα και προχώρησε στην κουζίνα για να ανάψει το φως. Εκεί αντίκρισε τα μάτια του γάτου που έβγαζαν σπίθες και νόμιζε πως ήταν κάρβουνα αναμένα. Πλησίασε λοιπόν με ένα σπίρτο να το ανάψει, μα ο γάτος δεν έπαιρνε από τέτοια αστεία. Χύμιξε στο πρόσωπο του υπασπιστή, τον έφτισε, τον γρατζούνισε άγρια. Εκείνος κατατρομαγμένος θέλησε να το σκάσει. Πήγε να φύγει από την πίσω πόρτα, μα ο σκύλος εκεί που ήταν ξαπλωμένος πήδησε πάνω του και τον δάγκωσε στο πόδι. Ο ληστής τρελός από το φόβο του βγήκε τρέχοντας στην αυλή. Ενοχλήθηκε όμως ο γάιδαρος και του δώσε θυμωμένος μια γερή κλωτσιά με τα πισινά του πόδια. Και ο Κόκορας, που ίσα ίσα εκείνη τη στιγμή ξύπνησε από τον θόρυβο και ήταν φρέσκος και είχε κέφι, φώναξε από εκεί ψηλά που καθόταν: «Κικυρικού!» Ο υπασπιστής το έβαλε στα πόδια, έτρεχε όσο μπορούσε γρηγορότερα και όταν έφτασε στον αρχηγό του, του είπε: στο σπίτι μας είναι μια απέσια μάγισσα που με πάγωσε με την ανεπνοή της και με γρατζούνισε με τα μακριά μυτερά της δάχτυλα, και πίσω από την πόρτα στέκεται κάποιος με ένα μαχαίρι που με μαχαίρωσε, και στην αυλή είναι ξαπλωμένο ένα μαύρο τέρας και με χτύπησε με ένα ρόπαλο, και πάνω εκεί στην κορυφή, στην οροφή της, κάθεται ο δικαστής και μόλις με είδε φώναξε: «Φέρτε τον εδώ αυτόν τον κακούργο!» Τι να κάνω κι εγώ, προσπάθησα να φύγω όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Από τότε οι κλέφτες δεν τόλμησαν να πλησιάσουν άλλη φορά στο σπίτι. Αντίθετα, οι τέσσερις μουσικοί της Βρέμης ήταν τόσο πολύ ευχαριστημένοι και συνέχισαν να είναι, που ποτέ δεν τους πέρασε η ιδέα να αφήσουν το όμορφο σπιτάκι τους. Να κάνουμε ένα μικρό ακόμα μουσικό διάλειμμα και να προχωρήσουμε στο επόμενο παραμύθι, που δεν είναι άλλο από τον τίτλο «Το μαύρο πουλί».
Και συνεχίζουμε με το επόμενο παραμύθι μας, που όπως είπαμε είναι το μαύρο πουλί. Ήταν μια φορά μια βασίλισσα και είχε μια μικρή κόρη. Η βασιλοπούλα ήταν πολύ ζωηρό και άταπτο παιδάκι και δεν άφηνε τη μητέρα της να ησυχάσει. Μια μέρα τόσες αταξίες έκανε που η βασίλισσα έχασε την υπομονή της και καθώς έτυχε εκείνη τη στιγμή να περνάει απ' έξω από το παράθυρο ένα κοπάδι κοράκια, θυμωμένη η βασίλισσα άνοιξε το παράθυρο και είπε: «Μακάρι να ήσουν κι εσύ ένα τέτοιο πουλί σαν αυτά και να πετούσες μακριά, θα έβρισκα την ησυχία μου». Δεν είχε καλά-καλά τελειώσει τα λόγια της και η άταχτη βασιλοπούλα ξαφνικά μεταμορφώθηκε σε κόρακα και πέταξε έξω από το παράθυρο. Ύστερα από καιρό, ένας νέος έτυχε να περνάει από το δάσος και άκουσε έναν κόρακα να τον φωνάζει. Όταν πλησίασε αρκετά, ο κόρακας του είπε: «Δεν είμαι κόρακας, είμαι βασιλοπούλα. Μα επειδή ήμουν πολύ άτακτη, με τιμώρησαν και έγινα κόρακας. Τώρα έβαλα μυαλό. Εσύ μπορεί να με ελευθερώσεις άμα κάνεις ό,τι σου είπω». «Και τι πρέπει να κάνω?» ρώτησε ο νέος. «Προχώρησε μέσα στο δάσος», του είπε η βασιλοπούλα, «και θα συναντήσεις ένα μικρό σπίτι. Εκεί κάθεται μια γριά γυναίκα. Αυτή θα σου προσφέρει φαγητό και κρασί. Μα εσύ πρόσεξε, δεν πρέπει να βάλεις τίποτα στο στόμα σου. Αν φας ή πιεις κάτι από αυτά που θα σου προσφέρει, θα πέσεις σε βαθύ λίθαργο και αλίμονό μου. Δεν θα κατορθώσεις να με λυτρώσεις. Πήγαινε από το σπίτι. Μέσα στον κήπο υπάρχει ένας μεγάλος σωρός από φλούδες δέντρων. Εκεί να σταθείς και να με περιμένεις. Θα έρχομαι 3 ημέρες στη σειρά, στις 2 το μεσημέρι με ένα αμάξι που θα το σέρνουν 4 άλογα. Τα άλογα αυτά την πρώτη μέρα θα είναι άσπρα, την δεύτερη καστανά και την τρίτη μαύρα. Αν δεν είσαι ξυπνητός, εγώ δεν θα λυτρωθώ». Ο νέος υποσχέθηκε να κάνει όλα όσα του τη ζήτησε. Μα το μαύρο πουλί είπε πάλι: «Αλίμονο, φοβάμαι πως δεν θα με λυτρώσεις από το μαρτύριό μου. Πρόσεξε, μην πάρεις τίποτα από όσα θα σου προσφέρει εκείνη η γυναίκα. Αλλιώς ποτέ μου δεν θα λυτρωθώ». Εκείνος υποσχέθηκε και πάλι πως δεν θα αγγίξει το παραμικρό και ξεκίνησε. Όταν έφτασε στο σπίτι, η γριά γυναίκα βγήκε να τον καλωσορίσει και του είπε: «Καλέ μου άνθρωπε, πόσο κουρασμένος φαίνεσαι. Έλα, έλα να φας και να πιεις κάτι να συνέλθεις από την κούραση». «Όχι, όχι», είπε ο νέος, «ούτε θα φάω, ούτε θα πιω τίποτα». Η γριά όμως επέμενε: «Καλά, αφού δεν θέλεις να φας, τότε πιες μια γουλιά κρασί». «Τι είναι μια γουλιά?» Ο νέος, διψασμένος όπως ήταν, δεν άνθεξε και έτσι με τον πειρασμό αυτό ρούφηξε μια γουλιά. Κατά τις 2, έπειτα από το μεσημέρι, κατέβηκε ο νέος στον κήπο και στάθηκε στο συμφωνημένο μέρος να περιμένει το μαύρο πουλί. Ξαφνικά όμως ένιωσε μεγάλη κούραση. Του ήταν αδύνατο να σταθεί στα πόδια του και ξάπλωσε για λίγες στιγμές χωρίς να έχει σκοπό να κοιμηθεί. Μα μόλις έγειραν για τα βλέφαρά του, έκλεισαν και έπεσε σε βαθύ ύπνο, τόσο πολύ βαθιά κοιμότιαν που τίποτε στον κόσμο δεν μπορούσε να τον ξυπνήσει. Στις 2 ίσα ίσα ήρθε το μαύρο πουλί με το αμάξι του. Τα 4 άλογα ήταν άσπρα. Μα ήταν πολύ λυπημένη η βασιλοπούλα και όλο έλεγε στον δρόμο που ερχόταν: «Το ξέρω πως κοιμάται, το ξέρω». Όταν έφτασε, κατέβηκε από τα μάξι, πήγε κοντά του, τον σπρώξε, τον φώναξε, μα εκείνος δεν ξύπνησε. Την άλλη μέρα η γριά γυναίκα ήρθε πάλι στην ώρα του φαγητού
και έφερε στο νέο φαγητό και κρασί, μα εκείνος αρνήθηκε να τα δοκιμάσει. Μα τόσο πολύ τον παρακαλούσε η γριά γυναίκα που στο τέλος τον παρέσυρε να πιει μια γουλιά από το κρασί. Κατά τις 2 η ώρα ο νέος πήγε και πάλι στον κήπο και στάθηκε στο συμφωνημένο μέρος να περιμένει το μαύρο πουλί. Μα απότομα, χωρίς να το καταλάβει, έπεσε κάτω και από την εξάντληση κοιμήθηκε βαθιά. Και ενώ η βασιλοπούλα πλησίαζε με το αμάξι της που το έσαιρναν 4 καστανά άλογα, έγινε μαύρα δάκρυα και έλεγε «Το ξέρω, το ξέρω, κοιμάται πάλι, κοιμάται». Μόλις έφτασε κοντά του και δοκίμασε να τον ξυπνήσει, τίποτα, δεν το κατόρθωσε. Την 3η μέρα η γριά γυναίκα είπε στον νέο «Μα τι σημαίνει αυτή σου η άρνηση, αν δεν φας κάτι και αν δεν πιες λίγο κρασί θα πεθάνεις». Εκείνος της απάντησε «Δεν πρέπει και δεν θα φάω, ούτε θα πιω τίποτα». Αυτή έβαλε μπροστά του το πιάτο με το φαγητό και το ποτήρι και το κρασί και έφυγε. Μόλις ο νέος ένιωσε την ευωδιά του κρασιού, δεν κρατήθηκε. Πήρε το ποτήρι και ήπιε λίγο. Όταν ήρθε η ώρα, πήγε πάλι στο ίδιο μέρος του κήπου όπου έπρεπε να περιμένει το μαύρο πουλί. Μα τούτη τη φορά ήταν περισσότερο κουρασμένος. Ξάπλωσε αμέσως και παρόλη του την προσπάθεια να μην κοιμηθεί, βυθίστηκε σε βαθύ λίθαργο. Την ορισμένη ώρα φάνηκε το αμάξι της βασιλοπούλας και αυτή τη φορά τα άλογα ήταν κατάμαυρα. Η δύστυχη η κόρη ήταν απελπισμένη. «Αλίμονο», είπε, «ξέρω, ξέρω πως έχει πέσει σε βαρύ ύπνο. Δεν θα λυτρωθώ». Όταν έφτασε, κατέβηκε από το αμάξι, πήγε κοντά του, τον φώναξε, τον έσπρωξε δυνατά, τον ξαναφώναξε. Μα εκείνος χαμπάρι δεν πήρε, είδηση δεν πήρε, κοιμόταν βαθιά. Όταν έχασε κάθε ελπίδα η βασιλοπούλα, έβαλε δίπλα του ένα ολόκληρο ψωμί, ένα κομμάτι κρέας και ένα μπουκάλι κρασί. Ύστερα έβγαλε το χρυσό δαχτυλίδι που φορούσε και το πέρασε στο δάχτυλό του. Τέλος άπλωσε κοντά στο χέρι του ένα γράμμα όπου έλεγε «Το ψωμί, το κρέας και το κρασί είναι ανεξάντλητα και δεν τελειώνουν ποτέ. Όπως κατάλαβα, εδώ δεν θα μπορέσεις να με λυτρώσεις. Αν όμως θελήσεις ακόμα να με βοηθήσεις, έλα στο χρυσό πύργο. Ξέρω πως έχεις τη δύναμη και θα τα καταφέρεις». Έπειτα ανέβηκε πάλι στο αμάξι της επάνω και τράβηξε προς τον χρυσό πύργο. Όταν ξύπνησε ο νέος και είδε πως είχε κοιμηθεί βαθιά, η καρδιά του έγινε βαριά από τη λύπη. «Δίχως άλλο θα πέρασε εκείνη», είπε, «και εγώ δεν ήμουν σε θέση να τη βοηθήσω». Όπως στεκόταν θλιμμένος, τα μάτια του έπεσαν στα πράγματα που είχε αφήσει δίπλα του η βασιλοπούλα. Τα πήρε στα χέρια του, πήρε και το γράμμα και το διάβασε. Χωρίς να διστάσει, έφυγε αμέσως να πάει να την βρει στο χρυσό πύργο. Ποτέ του δεν είχε ακούσει για τον πύργο αυτόν, ούτε και ήξερε που ήταν. Μήνες περιπλανήθηκε, ώσπου έφτασε σε ένα πυκνό και κατασκότεινο δάσος, από όπου δεν μπορούσε να βγει. 15 ολόκληρες ημέρες περπατούσε μέσα στο δάσος. Εξαντλημένος από την κούραση, έπεσε κοντά σε έναν μεγάλο θάμνο για να κοιμηθεί. Μα ήταν αδύνατο να τον πάρει ο ύπνος, γιατί ακούγονταν από μακριά άγριοι θρήνοι και κραυγές διαπεραστικές. Ο νέος αναγκάστηκε να ανασηκωθεί να ειδεί τι συμβαίνει και τότε είδε ένα αμυδρό φως στο βάθος και προχώρησε προς αυτό. Όταν έφτασε κοντά, παρατήρησε πως το φως έβγαινε από ένα σπίτι. Ήταν η πόρτα ανοιχτή και εκεί στεκόταν ένας θεόρατος γίγαντας. Ο νέος σκέφτηκε «Αν πλησιάσω και με 2 γίγαντας, δεν θα γλιτώσω». Μα στο τέλος αποφάσισε να ρυψοκινδυνεύσει. Μόλις ο γίγαντας τον είδε, είπε «Είμαι πολύ τυχερός που ήρθες. Έχω να φάω εδώ και έναν αιώνα».
«Για το καλό το δικό σου δεν πρέπει να με φας», του είπε ο νέος. «Ούτε βέβαια εμένα μου αρέσει να με φας. Άκουσε με λοιπόν. Εγώ έχω μαζί μου τόσα φαγιά που μπορεί να εχορτάσεις για 100 χρόνια». «Αν λες αλήθεια», είπε ο γίγαντας, «μπορείς να μείνεις απολύτως ήσυχος. Έλεγα να σε φάω μόνο και μόνο γιατί δεν είχα τίποτα άλλο να φάω». Μπήκανε λοιπόν μέσα στο σπίτι και στάθηκαν στο τραπέζι. Πήραν θέση εκεί και ο νέος έβγαλε από το σάκο το ψωμί, το κρέας και το κρασί. Έτρωγε ο γίγαντας, πήγε να σκάσει από το φαΐ και το τραπέζι ήταν πάντα γεμάτο. «Είμαι ενθουσιασμένος», είπε ο γίγαντας. «Πες μου τώρα, ποια είναι η χάρη που θες να σου κάνω?» Και ο νέος του είπε, «Μήπως μπορείς να μου πεις που είναι ο χρυσός πύργος?» Ο γίγαντος του απάντησε, «Θα κοιτάξω το χάρτη μου. Κάθε πόλη και κάθε χωριό και κάθε πύργος είναι όλα σημειωμένα». Έφερε το χάρτη, μα ο πύργος δεν βρέθηκε. «Δεν πειράζει», είπε. «Έχω μεγαλύτερους χάρτους επάνω μέσα στον παούλο μου. Θα ψάξουμε εκεί». Στο τέλος τον βρήκαν το χρυσό πύργο σε ένα πολύ παλιό χάρτη. Μα ο πύργος ήταν πολλές χιλιάδες μίλια μακριά. «Πώς θα μπορέσω να πάω στον πύργο τόσο μακριά?» ρώτησε ο γίγαντας. Ρώτησε ο νέος και ο γίγαντας το απάντησε, «Μην ανησυχείς φίλε μου, έχω 2 ώρες στη διάθεσή μου και μπορώ να σε μεταφέρω κοντά στον πύργο. Μα ύστερα πρέπει να γυρίσω πίσω, πρέπει να φροντίσω για τη γυναίκα μου και για το παιδί μου». Πρόθυμος ο γίγαντας πήρε τον νέο στην πλάτη του και τον μετέφερε σε ένα σημείο που απήχε μόνο 100 λεύγες από τον πύργο. «Τώρα μπορείς να πας και μόνος σου να βρεις τον δρόμο εύκολα», του είπε. Τον χαιρέτησε και έφυγε. Όταν ο νέος έμεινε μόνος, συνέχισε την πορεία του και έφτασε στον χρυσό πύργο. Ο πύργος ήταν χτισμένος επάνω σε ένα γυάλινο βουνό. Εκεί καθόταν η άταχτη βασιλοπούλα και κάθε μέρα έβγαινε περίπατο στο βουνό με το φτερωτό αμάξι της. Όταν την είδε από μακριά, ο νέος ενθουσιάστηκε και θέλησε να πάει αμέσως κοντά της. Μα όταν δοκίμασε να σκαρφαλώσει στο βουνό, στάθηκε αδύνατον. Σε κάθε βήμα του γλιστρούσε πολύ. Μεγάλη απελπισία τον έπιασε. «Θα κάτσω εδώ και θα την περιμένω», είπε. Έχτισε λοιπόν ένα καλυβάκι και έζησε μέσα σε αυτό έναν ολόκληρο χρόνο. Κάθε μέρα έβλεπε τη βασιλοπούλα που έβγαινε με το φτερωτό αμάξι για περίπατο, μα ποτέ δεν τον πήρε το μάτι της. Μια μέρα, την ώρα που βγήκε από την καλύβα του ο νέος, είδε 3 κλέφτες να μαλώνουν ανά μεταξύ τους, κρύφτηκε και τους φώναξε. «Ο Θεός μαζί σας!» Εκείνοι, μόλις άκουσαν τη φωνή του, σταμάτησαν. Μα δεν είδαν κανέναν και άρχισαν πάλι να μαλώνουν. Ο νέος ξαναφώναξε, «Ο Θεός μαζί σας!» Σταμάτησαν πάλι εκείνοι και ξανακοίταξαν γύρω τους. Μα και πάλι δεν είδαν τίποτα και ξανάρχισαν τον καυγά. Ο νέος φώναξε για 3η φορά, «Ο Θεός μαζί σας!» Και πάλι οι κλέφτες ξανακοίταξαν γύρω τους. Μα πάλι δεν τον είδαν και γι' αυτό ξανάρχισαν πιο άγρια τον καυγά τους. Ο νέος σκέφτηκε, «Πρέπει να πάω να ειδώ τι έχουνε και μαλώνουν έτσι». Πραγματικά τους πλησίασε και τους ρώτησε τι έχουν και μαλώνουν. Ο ένας από αυτούς είχε πει πως είχε βρει ένα ραβδί και το ραβδί αυτό είχε την μαγική δύναμη να ανοίγει κάθε πόρτα μόλις την άγγιζε. Ο δεύτερος είπε πως βρήκε έναν μανδύα που όποιος τον φορούσε γινόταν αόρατος. Ο τρίτος είπε πως έπιασε ένα άλογο που μπορούσε να πάει οπουδήποτε, ακόμα και επάνω στο γυάλινο βουνό. Και τώρα δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν αν έπρεπε ο καθένας να κρατήσει ό,τι βρήκε ή αν έπρεπε και τα 3 και το ραβδί και το μανδύα και το άλογο να ανήκουν σε όλους. Ο νέος σκέφτηκε για μια στιγμή και τους είπε, «Γιατί τσακώνεστε? Καλύτερα να μου τα δώσετε εμένα και εγώ
θα σας δώσω κάτι που αξίζει πολύ περισσότερο. Πρέπει όμως πρώτα να τα δοκιμάσω για να βεβαιωθώ ότι μου λέτε την αλήθεια». Οι κλέφτες δεν έφεραν αντίρρηση και ο νέος ανέβηκε στο άλογο, έριξε επάνω του το χρυσό μανδύα και πήρε το χέρι του, στο χέρι του το ραβδί. Φυσικά, μόλις φόρεσε το μανδύα, τον έχασαν οι τρεις άνθρωποι από τα μάτια τους. Την ώρα που έφευγε καβάλα στο άλογο τους φώναξε: «Σας έδωσα την Ομόνοια. Τι άλλο πιο πολύτιμο θέλετε?» Ύστερα προχώρησε με το άλογό του και ανέβηκε στο γυάλινο βουνό. Όταν έφτασε στον πύργο, είδε πως η πόρτα ήταν κλειστή. Την άγγιξε με το ραβδί του και άνοιξε διάπλατα. Μπήκε μέσα γρήγορα και ανέβηκε τις μεγάλες σκάλες. Βρήκε την κόρη να κάθεται στον εξώστη. Μπροστά της είχε ένα χρυσό κύπελο με κρασί. Εκείνη βέβαια δεν μπορούσε να τον είδει, γιατί είχε ριγμένο από πάνω του τον μανδύα και ήταν αόρατος. Ο νέος θυμήθηκε τότε το χρυσό δαχτυλίδι που του είχε δώσει η βασιλοπούλα. Το έβγαλε από την τσέπη του και το έριξε μέσα στο κύπελο. Η βασιλοπούλα άκουσε τον ήχο, έτσι όπως έπεφτε το δαχτυλίδι μέσα στο κύπελο, κοίταξε και αναγνώρισε το δαχτυλίδι της. Τότε φώναξε γεμάτη χαρά: «Είναι το δαχτυλίδι μου! Ο άντρας που θα με λυτρώσει πρέπει να βρίσκεται εδώ κοντά, γύρω μου!» Έψαξαν παντού μέσα στον πύργο, μα δεν μπόρεσαν να τον βρουν, γιατί ο νέος είχε βγει έξω όταν είχε βάλει το μανδύα και είχε ανέβει στο άλογό του και περίμενε μπροστά στην πόρτα του πύργου. Όταν ψάχνοντας έφτασαν στην μεγάλη πύλη και τον είδαν, όλοι ζητοκράβγασαν από χαρά. Και τότε εκείνος κατέβηκε από το άλογο και πήρε τη βασιλοπούλα από το χέρι. Η κόρη συγκινημένη του είπε: «Πάντα σε περίμενα να με λυτρώσεις. Τώρα είμαι δική σου». Σε λίγες μέρες έγινε ο γάμος τους και έζησαν ευτυχισμένοι όλη τους τη ζωή. Εδώ θα τελειώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με την ανάγνωση από τα παραμύθια των αδερφών Γκριμ και θα συνεχίσουμε την επόμενη Τρίτη με το πολύ 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 γνωστό μας παραμύθι τη Σταχτοπούτα. Να είστε καλά και καλό βράδυ. Thank you.